και από το 9ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο. Σελίς Χίλια, κεφάλαιον θήτα, 9ο κεφάλαιο και εδάφιον 1. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχων συμμαρτυρούσα με εμέ τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίου, ότι έχω λύπην μεγάλην και αδιάλειπτον οδύνην εν την καρδία μου, διότι ευχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατά σάρκα συγγενών μου, ήτινες είναι οι Ισραηλίτε, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, των οποίων είναι οι πατέρες και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο όν επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσε ο λόγος του Θεού, διότι πάντες η εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα, αλλά εν το Ισαάκ θέλει εκκληθεί εις σπέρμα του τέστην τα τέκνα της σαρκός, ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται δια σπέρμα, διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτος, κατά τον καιρόν τούτον θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει αιχιών. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και η Ρεβέκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωση τι αγαθών ή κακών, διαναμένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει στον μικρότερον, καθώς είναι γεγραμμένον, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Τι λοιπόν θέλομεν υπή, μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν, μη γέννητο, διότι προς τον Μωυσήν λέγει, θέλω ελεήσει, όντι να ελεώ, και θέλω εκτηρήσει, όντι να εκτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού, διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ, ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει, δια τι πλέον μένθετε, εις το θέλημα αυτού τι σε ναντεούτε. Αλλά μάλιστα σύ ο άνθρωπε, τι είσαι, ως τις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν. Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, δια τι με έκανε ούτως, ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε αν ο Θεός θέλων να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμην αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλειαν, και δια να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέους, τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς, τους οποίους εκάλεσεν ουχή μόνο εκ των Ιουδαίων, αλλά και εκ των εθνών, καθώς και εν το οσί ελέγει, θέλω καλέσει λαό μου, τον ου λαό μου, και ηγαπημένη μου, την ουκ ηγαπημένη μου. Και εν το τόπο όπου ερέθη προς αυτούς, δεν είστε λαός μου, εκεί θέλω συγκαλεστεί ιεί Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ. Αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτόν θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμών με τη δικαιοσύνη, επειδή συντετμημένων λογαριασμών θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαββαώθ δεν ήθελε να αφήσει σημάς σπέρμα, ως τα Σόδωμα η θέλομεν γίνει και με τα Σγόμορα η θέλομεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλομεν υπή, ότι τα έθνη, τα μη ζητούντα δικαιοσύνη, έφτασαν εις τη δικαιοσύνη, δικαιοσύνη δε την εκ της πίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Διατί, επειδή δεν εζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου. Διότι προσέκοψαν εις των λίθων του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένον, ιδού θέτω εν σιών λίθων προσκόμματος
και πέτρα σκανδάλου και πας ο πιστεύων επ' αυτών δε θέλει κατεσχυνθεί. Αμήν. Ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Θεός αποφάσισε να στείλει τον Υιόν του το μονογενή. Ο Θεός ο ίδιος αποφάσισε ο Λόγος του Θεού να γίνει άνθρωπος, όμοιος με τους ανθρώπους, να εγκαταλείψει την ουράνια δόξα του Πατρός, να ενδυθεί την ταπείνωση την ανθρώπινη και να περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, αφενός μεν πλήρης χάριτος και αληθείας, αφετέρου δε ταπεινώνοντας τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και τούτο ο Θεός το αποφάσισε για να φέρει σε σωτηρία μέσω μετάνοιας κάθε άνθρωπο ο οποίος εν τέλει θα πιστέψει στο έργο που έκανε ο Θεός και σε αυτόν τον οποίον απέστειλε. Ο Απόστολος Παύλος, διώκτης, καταρχάς σκληρός, αμετανόητος της Εκκλησίας του Χριστού, τώρα μετά την επίσκεψη του Χριστού με φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου, με αποτέλεσμα την τύφλωση αυτού και την πτώση αυτού και την ερήμωση αυτού, θα λέγαμε κρίση έκανε ο Θεός, τιμωρία θα έλεγε κάποιος που δεν γνωρίζει το θέλημα και το λόγο του Θεού, επέφερε σε αυτόν τον σκληρό διώκτη της Εκκλησίας. Αλλά η αλήθεια είναι ενέργεια θαυμαστή έκανε ο Θεός για να φέρει τον Σαούλ, αυτό το θηρίο, τον τρομερό διώκτη, σε μετάνοια, σε εξομολόγηση, μέσα από ταπείνωση, μέσα από κρίση, τον έφερε σε μετάνοια, σε εξομολόγηση και εν τέλει διαπίστεως σε σωτηρία. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος έχει μια καρδιά διαφορετική από αυτή που είχε, συντετριμένη, έτοιμη να μετανοεί πάντοτε, έτοιμη να ακούει πάντοτε με προσοχή τα λόγια του Θεού, γιατί ο Θεός άνοιξε την καρδιά του. Τώρα ο Απόστολος Παύλος έχει πνεύμα ταπεινωμένο, απαλό και τρυφερό, έτοιμος να συγχωρήσει αλλά και να κατανοήσει, γιατί ο Θεός έδωκε σε αυτόν νόηση να κατανοήσει το Λόγο του Θεού, τα σχέδια του Θεού, τις προθέσεις του Θεού και εν τέλει το έργο του Θεού σε αυτόν αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Έχοντας λοιπόν αυτή την πλήρη και τέλεια επίγνωση, η καρδιά του είναι γεμάτη λύπη και θλίψη για τους αδελφούς του, τους Ισραηλίτες, τους κατά σάρκα συγγενείς τους, που ενώ ο Χριστός, ας πάρουμε τα παιδιά από εδώ να μην μιλάνε σας παρακαλώ, που ενώ ο Χριστός γεννήθηκε στο λαό Ισραήλ και ενώ ο Θεός έχει δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους την υιοθεσία, τη δόξα, τις διαθήκες, την ομοθεσία, τη λατρεία, την επαγγελία και τους πατέρες, αυτοί δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν την μεγάλη λεπτομέρεια του σχεδίου του Θεού, η οποία φέρνει τη σωτηρία των ανθρώπων, την κατεκλογή σωτηρία των ανθρώπων. Είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, ενώ ο Θεός έχει τα πάντα έτοιμα, να μην μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει ώστε να περπατήσει ακριβώς στα ίχνη του Χριστού και να απολαμβάνει στη ζωή αυτή αυθονία ευλογιών και στην αιώνια ζωή κληρονομία αιώνια. Σήμερα λοιπόν το ερώτημα είναι πώς γίνεται η εκλογή του Θεού. Πώς εκλέγει ο Θεός.
γιατί σε εξέλεξε και με εξέλεξε εμένα ο Θεός και δεν εξέλεξε όλους τους άλλους. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να εκλέξει τους ανθρώπους και τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να απορρίψει τους ανθρώπους? Γιατί ο δίκαιος Θεός μοιάζει να ενεργεί εν αδικία, να εκλέγει δηλαδή τον Φαραώ για να δείξει και να τον εξεγείρει, για να φανερώσει και να δείξει τη δύναμή του και το όνομά του το μεγάλο προς κατάκριση του Φαραώ, ενώ εκλέγει το Μωυσή για να αποκαλύψει και να φανερώσει τη δόξα του, τη δύναμή του, το μεγαλείο του, αλλά και την οργή του στους άλλους. Εν αδικία εκλέγει τον Φαραώ προς κατάκριση και εν αδικία εκλέγει τον Μωυσή για τη δόξα του. Εν αδικία εκλέγει τον Ισαάκ και εν αδικία απορρίπτει τον Ισραήλ. Εν αδικία εκλέγει και μάλιστα εξαγγέλει ότι τον Ιακώβ αγάπησα και τον Ισαφ εμίσησα, άρα τον απορρίπτει. Εν αδικία απορρίπτει τον Ισραήλ και εκλέγει τα έθνη στην Καινή Διαθήκη. Εν αδικία εκλέγει εμένα και μέχρι τώρα απορρίπτει την αδελφή μου, παραδείγματος χάρη. Εκλέγει εσένα και απορρίπτει την αδελφή σου. Αδικία υπάρχει στο Θεό. Και η ερμηνεία, αδελφοί αγαπητοί, είναι απλή, εάν μας την εξηγήσει ο Θεός, αλλά είναι απόλυτη και μη δυνάμενη να μεταβληθεί. Για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Υπάρχει πάντοτε μπροστά στο Θεό ένα αιώνιο παρόν. Πρώτη προϋπόθεση. Δεύτερη προϋπόθεση. Ο Θεός είναι απόλυτα δίκαιος. Αδικία σε Αυτόν δεν υπάρχει ουδεμία. Τρίτη προϋπόθεσης και γνώσης. Στο Θεό είναι τα πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα. Τίποτα δεν είναι άγνωστο, κρυφό ή μυστικό για από Αυτόν. Άρα λοιπόν ο Θεός προγνωρίζει ότι ανάμεσα στους ανθρώπους κάποιοι, όταν θα έρθει το κάλεσμα του Θεού, θα ελπίσουν σε Αυτόν και τελικά θα εμπιστευθούν το Λόγο Του. Κάποιοι όμως, όταν θα βρεθούν μπροστά στο Λόγο του Θεού, θα πούν «Εις μάτιν έρχεται στην ακοή μας ο Λόγος του Θεού, δεν μας ενδιαφέρει». Δεν εκλέγουν ή απορρίπτουν εκκλησίες, ανθρώπους, συστήματα. Κάθε άνθρωπος θα βρεθεί, και όχι μόνο μια φορά, γιατί αυτή είναι το έλεος και η χάρις του Θεού, και η δικαιοσύνη του Θεού κατ' επανάληψη, αντιμέτωποι με το Λόγο του Θεού, αντιμέτωποι με την αγάπη του Θεού. Και μία από αυτές τις πολλές φορές που βρισκόμαστε είναι και η σημερινή μέρα. Βρισκόμαστε ενώπιον της αγάπης του Θεού, της πρόσκλησης μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει όχι μόνο το παρελθόν μας που εν πολλοίς το ξέρουμε κι εμείς, ούτε το παρόν μας που σχετικά το ξέρουμε κι εμείς, αλλά γνωρίζει το μέλλον μας που δεν το ξέρει κανένας μας. Αυτούς λοιπόν που εν τέλει θα δεχθούν με ελπίδα και με πίστη
το Λόγο του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι στη Σιών θέτω λίθων, εκλεκτών, τίμιων, που για κάποιους όμως θα είναι λίθος προσκόλματος και σκανδάλου. Για κάποιους όμως θα είναι λίθος ευλογίας και δόξης. Και όλα εξαρτώνται από την αποδοχή του ανθρώπου, από την καρδιά του ανθρώπου. Μάλιστα, για να μας βεβαιώσει ο Λόγος του Θεού, λέει κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό. Ότι το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει διόλης της γης και ψάχνει να βρει τους ανθρώπους που η καρδιά τους θα είναι τέλεια προς Αυτόν, για να δειχθεί προς αυτούς δυνατός. Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι οποίοι επιστηρίζονται εις τον Κύριο. Επειδή όμως επιστηρίχθης εις τον Κύριο, γι' αυτό ο Θεός σε ευλόγησε. Ελπίζουν στον Κύριο, εμπιστεύονται το Θεό. Όπως ο Σαούλ, όταν έπεσε κάτω τυφλός, ταπεινωμένος, έρημος, γιατί έφερε ο Θεός αυτόν ερήμωση, τύφλωση, μοναξιά, εγκατάλειψη. Όταν άκουσε το λόγο του Κυρίου, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις», άμεσα ο Σαούλ είπε, «Κύριε, ποιος είσαι εσύ που μου μιλάει? Καταλαβαίνω ότι είσαι Κύριος εσύ που μου μιλάς». Και αμέσως, «Τι με θέλεις να κάνω?» Αυτή είναι η αγαθή απάντηση που περιμένει ο Θεός. Όχι τι σκοπεύω εγώ να κάνω, όχι τι θέλω εγώ να κάνω, όχι τι μ' αρέσει εμένα να κάνω, όχι τι εν τέλει μέσα στην απελπισία μου και στη στενοχώρια μου μπορώ να κάνω. Αυτές είναι οι ανθρώπινες απαντήσεις που οδηγούν στην ταλαιπωρία των άνθρωπων. Αλλά θέλει ο Θεός μια ουράνια απάντηση. Τι θέλεις εσύ, Κύριε, να κάνω? Τι θέλεις εσύ να κάνω? Στηρίζομαι σε σένα. Δεν έχω άλλη ελπίδα. Δεν έχω ποιον άλλο να εμπιστευτώ. Και αν έχω, δεν τον θέλω, τον απορρίπτω. Εγώ θέλω να εμπιστευτώ εσένα και να ελπίζω μόνο σε σένα. Αλληλούια. Και αυτούς που βλέπει να έχουν τέτοια πρόθεση, τους προορίζει ο Θεός για την αιώνια ζωή. Και αρχίζει το έργο του. Πρώτον τους καλεί. Και σήμερα μας προσκαλεί επί προσωπικού επίπεδου ο ίδιος ο Θεός, επειδή μας προγνώρισε και μας κάλεσε σήμερα, γιατί δεν ήρθαμε μόνοι μας. Ο Θεός μας έφερε για να μας φέρει αντιμέτωπους με το λόγο της αληθείας. Να αποκαλυφθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων, αλλά ενώπιον και του Θεού, αλλά και ενώπιον της καρδιάς εκάστου εξημών, του κάθε ένα από μας, να αποκαλυφθεί η πρόθεση της καρδιάς μας. Θέλουμε να στηριχθούμε στον Κύριο? Θέλουμε να ελπίζουμε σε Αυτόν? Και αυτό το θέλω γίνεται πράξης. Αυτό το πιστεύω, αυτή η πίστη έχει έργα πίστεως και γίνεται έργο. Αυτούς που κάλεσε και δόχτηκαν την πρόσκλησή τους, αυτούς και θα δικαιώσει. Γιατί δίκαιος άνθρωπος δεν είναι κανένας. Και μέσα στην αδικία του άνθρωπος επισύρει την ταλαιπωρία, τη δυστυχία, ακόμη και μέσα στη δικαιοσύνη του ανθρώπου, η οποία είναι σαν βρώμικο ρούχο, ο άνθρωπος επισύρει και την κατάρα του Θεού. Αλλά ο Θεός έρχεται να μας δώσει μια καινούρια δικαιοσύνη, την εκπίστεως και διαπίστεως δικαιοσύνη του Θεού. Και αφού μας δικαιώσει, μας θεωρήσει δίκαιους, γιατί πιστεύουμε
ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, πλήρωσε την ποινή των αμαρτιών ημών και αναισθήθη για να είμαστε δίκαιοι εμείς, φόσον πιστεύουμε στη δικαίωση του Θεού δια του Ιησού Χριστού, τότε η πίστη μας αυτή λογίζεται ενώπιον όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων και των κανταχθονίων. Δικαιοσύνη Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή του ανθρώπου του αμαρτωλού επισύρει την ευλογία, ώστε ο άνθρωπος να περπατάει από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, μέσα στη χάρη του Χριστού και μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, έχοντας σε οστράκινα σκεύος την υπερβάλλουσα δόξα του Θεού εντός του. Δύο δρόμοι ανοίγουν μπροστά μας. Ο δρόμος της ευλογίας της απόλυτης, εδώ στη γη εν αυθονία, που θα οδηγήσει στο να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, και ο δρόμος της κατάρας, της ταλαιπωρίας, της απιστίας, της μεμψιμηρίας, της μοναξιάς, της ερήμωσης, του φόβου, της αγωνίας, της απελπισίας και εν τέλει του θανάτου και της απώλειας. Και σήμερα μας καλεί ο Χριστός να εκλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να περπατήσουμε και να πάρουμε στερεά απόφαση, όχι με τη δύναμή μας ούτε με τις ικανότητές μας, αλλά με την ελπίδα μας και με την πίστη μας, ότι εμείς εκλέγουμε σήμερα Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αλληλούια. Και απορρίπτουμε κάθε μονοπάτι και κάθε δρόμο παράβασης, ανομίας, αμαρτίας, κόσμου, αδικίας, που οδηγεί στην κατάκριση. Και έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού, σε αυτόν που πιστεύει, σε αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Γιατί θα ελεήσει ό,τι να ελεεί. Αυτόν που ελεεί, αυτόν θα συνεχίζει να ελεεί. Και θα εκτηρήσει αυτόν που εκτήρει. Αυτόν που σπλαχνίζεται τώρα, θα συνεχίζει να τον σπλαχνίζεται. Δεν αλλάζει γνώμη. Όποιον ελεεί, θα συνεχίσει να τον ελεεί. Και όποιον σπλαχνίζεται, θα συνεχίζει να τον σπλαχνίζεται. Αλλά ελεεί και σπλαχνίζεται αυτόν ο οποίος δέχεται εκείνον τον οποίον απέστειλε, τον Ιησού Χριστόν, και τον κάνει ελπίδα του, οδηγό του, δάσκαλό του, Κύριό του και Θεό του. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η οποία δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει, λέει όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει σκληρύνει. Ο Φαραώ ήταν αυτός που είχε μία καρδιά σκληρή, γι' αυτό και ο Κύριος τον σκλήρινε ακόμη περισσότερο. Ο Μωυσής έχει μία καρδιά απαλή και τρυφερή, γεμάτη πίστη, γι' αυτό και τον ευλογεί ακόμη περισσότερο. Εσύ τι είσαι? Εδώ είναι το ερώτημα. Έχεις μία καρδιά σκληρή, θα σκληρύνεται ακόμη περισσότερο. Και αυτό θα είναι από το Θεό, για να έρθει σε μεγαλύτερη δυστυχία, σε μεγαλύτερη ταλαιπωρία, σε μεγαλύτερη ερημιά και μοναξιά, σε πιο πολλούς φόβους, τρόμους και απελπισία. Εκτός αν μετανοήσεις τώρα και δεχθείς τον Χριστό και πιστέψεις τον Χριστό. Ή εσύ
που έχεις δεχτεί και πιστεύεις στον Χριστό και έχεις μια καρδιά απαλή και τρυφερή. Εσένα θα σε ευλογήσει ο Θεός, εργαζόμενος ως εξής. Τον έναν, τον αφήνει να καταρτίζεται μέσα στον κόσμο αυτό σε τέκνο οργής και σκεύος κατηρτισμένο εις απώλεια. Από τον κόσμο, από τα παιδιά του κόσμου αυτού, από το διάβολο και τα δαιμόνια. Δηλαδή, όλο και χειρότερα. Ο κόσμος θα σε βγάζει όλο και πιο μακριά. Οι επιθυμίες της σαρκός, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων και η αλαζονία του βίου θα σε απομακρύνουν όλο και περισσότερο και θα σε μαθαίνει ο κόσμος. Θα σε μαθαίνει την ψεύτικη ομορφιά. Να βάψω τα μαλλιά μου, να βάψω τα χείλια μου, να βάψω τη φάτσα μου. Θα σε μαθαίνει στην ασκήμια. Να βγάλω τα χέρια μου, να βγάλω το στήθος μου, να βγάλω τα πόδια μου. Θα σε μαθαίνει στην κακία να γίνεσαι πιο σκληρός, πιο εκδικητικός. Στην πονηρία, πιο πανούργος. Στην αμαρτία θα σε οδηγεί σε μεγαλύτερα βάθη αμαρτίας και θα καταρτίζεσαι από τον κόσμο αυτό και από τον άρχοντα του κόσμου αυτού σε σκεύος οργής, για να φανερώνει ο Θεός μέσα από σένα τη δύναμή του και να διαγγέλει στα πέρατα το όνομά του. Εάν όμως σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, δεχθούμε την πρόσκληση του Θεού, το κάλεσμα του Χριστού, όχι γιατί είμαστε καλοί, ούτε έξυπνοι, ούτε δίκαιοι, ούτε σπουδαίοι, άχρηστοι είμαστε, άθλοι και ουτιδανοί, οι χειρότεροι πάντων. Έξω είναι πολλοί άλλοι, πολύ καλύτεροι από μας, πολύ πιο έξυπνοι, πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο μορφωμένοι, πολύ πιο καλοί άνθρωποι, πολύ πιο όμορφοι, πολύ πιο σπουδαίοι. Αλλά εμείς δεχόμαστε την πρόσκληση του Λόγου του Θεού σήμερα. Αμήν. Και λέμε, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τον Ιησού Χριστό αποφασίζω να είναι ο δάσκαλός μου και ο καθηγητής μου. Στον Ιησού Χριστό αποφασίζω να ελπίζω, να επιστηρίζομαι, να δοξάζω, να λατρεύω, να προσκυνώ και να αγαπώ με όλη μου την καρδιά, τη δύναμη, την ψυχή και τη διάνοια. Δεν μπορώ! Βόηθα με, Θεέ μου, γιατί εσύ λες ετείτε και θέλει σας δοθεί και εγώ ετούμεθα. Γέμισέ μας την καρδιά με αγάπη για το όνομα του Χριστού, Κύριε, με πίστη για το έργο του Θεού και για αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε σήμερα στη ζωή μου να με κρατήσει κοντά του, να με αγιάσει, να με καθαρίσει, να με ευλογήσει, να μου ανοίξει νέους δρόμους, νέους ορίζοντες, νέα ζωή, νέα γη να κάνει και νέους ουρανούς και μένα να κάνει νέο κτίσμα, νέον άνθρωπο, νέα πράγματα να κάνει στη ζωή μου, ευλογίας και δόξας, χάριτος και ελέους, αγάπης και χαράς και ειρήνης, ευτυχίας και αγαθοσύνης. Νέα πράγματα. Εμπιστεύομαι ότι είναι δυνατός στο σκοτάδι μου να έλθει φως, γιατί αυτός είναι το φως του κόσμου. Εμπιστεύομαι στη θλίψη μου να έλθει η χαρά του Θεού. Στην αδυναμία μου η δύναμη του παντοδυνάμου. Στην ασοφία μου η σοφία του πανσοφού Θεού. Εμπιστεύομαι το λόγο του
ότι πραγματικά είναι η δύναμη του Θεού σε μένα που σήμερα τον πιστεύω, τον εμπιστεύομαι και στηρίζομαι σε Αυτόν. Και λέω, αύξησέ μου την πίστη Χριστέ μου, είμαι αδύνατος. Πρόσθεσε σε μένα πίστη Κύριε, είμαι ολιγόπιστος. Και πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός είναι δυνατός να κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που εμείς ζητούμε ή νοούμε, αλλά κατά τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας με το Λόγο του Θεού, με το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η δύναμη Θεού, αλλά και με το Πνεύμα το Άγιο όταν έρχεται πάνω μας. Πλήρωνέ μας Κύριε με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Αλληλούια. Και τότε είναι γραμμένο, θα καλέσω λαό μου αυτόν που δεν είναι λαός μου. Θα καλέσω αγαπημένο μου και αγαπημένη μου αυτή που δεν ήταν αγαπημένη μου. Αυτές είναι οι τέλειες αλλαγές που κάνει ο Θεός. Τα νέα πράγματα. Θα καλέσω λαό μου εκεί που είπα ότι δεν είναι λαός μου και θα τους αποκαλέσω ιούς του Θεού του ζώντος. Όμως στους άλλους, στο λαό Ισραήλ, λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν δέχτηκαν τον Χριστό, που δεν πίστεψαν στον Χριστό, αν και είναι στον αριθμό σαν, σαν την άμμο της θαλάσσης, μικρόν υπόλοιπον θα σωθεί. Γιατί ο Κύριος, και εδώ να το προσέξουμε, θα τελειώσει και θα κάνει σύντομο λογαριασμό δικαιοσύνης. Το έργο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μακρύ, είναι σύντομο. Σύντομα θα σε ευλογήσει, σύντομα θα κατακριθείς. Σύντομη είναι έτσι κι αλλιώς η ζωή του ανθρώπου. 70-80 χρόνια, πόσο είσαι τώρα? Πόσα έχουν περάσει και πόσα σου μένουνε? Σύντομο λογαριασμό δικαιοσύνης θα κάνει ο Θεός. Και σύντομο λογαριασμό θα κάνει σε όλη τη γη ο Θεός. Γι' αυτό οι άνθρωποι που ζητούν δικαιοσύνη από τα έργα τους, με τις σκέψεις τους, με τη λογική τους και με τις αποφάσεις τους, δεν θα τη βρουν ποτέ. Οι άνθρωποι όμως που ζητούν δικαιοσύνη, όχι γιατί μπορούν, αξίζουν ή είναι κάτι, αλλά με επίγνωση ότι είμαι αδύνατος και δεν μπορώ να αντισταθώ στις προκλήσεις του κόσμου. Είμαι αδύνατος και δεν μπορώ να αντισταθώ ακόμη στις προσφορές της Βαβυλώνας. Είμαι αδύνατος και δεν μπορώ να αντισταθώ στις ειρήνες, σε όλα αυτά τα αγαθά τα οποία ο κόσμος τούτος έρχεται και μου προσφέρει άφθονα ή μου υπόσχεται άφθονα. Δεν μπορώ να αντισταθώ στις απειλές και στους φόβους και στην αγωνία της ψυχής μου. Μπορώ όμως σήμερα να ελπίσω στο Χριστό. Μπορώ να εμπιστευθώ τον Ιησού Χριστόν και το Λόγο Του. Δηλαδή μπορώ να επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά αυτό μπορώ να πω: Χριστέ μου, σώσε με. Αυτό μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω άλλα πράγματα, αλλά μπορώ να φωνάξω με όλη μου την ψυχή: Χριστέ μου, βοήθησέ με. Και είναι γραμμένο, όποιος ζητήσει βοήθεια από τον Χριστό θα του δοθεί. Όποιος επικαλεστεί και ζητήσει το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί. Και ο Θεός θα κάνει πια στη ζωή μου, πιστεύω, νέα πράγματα. Και αν ακόμη η πίστη μου δεν φτάνει, ελπίζω ότι ο Χριστός θα ανοίξει νέους δρόμους. Γι' αυτό παίρνουμε μια απόφαση σήμερα, να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Με όλη μας την ψυχή, όλη μας τη δύναμη,
με όλη τη διάνοιά μας και με όλη την καρδιά μας. Αμήν, αδερφοί. Χριστέ μου, εσένα θα ακολουθήσω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν δύναμαι. Είμαι άθλιος, ουτιδανός, αμαρτωλός, αδύναμος. Αλλά ξέρουμε, γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, στην αδυναμία μας αποκαλύπτεται ο Χριστός δυνατός. Αλληλούια. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Στην αρρώστια μας, στην ασθένειά μας, αποκαλύπτεται ο Θεός παντοδύναμος. Ας πούμε λοιπόν σαν τους τρεις παιδες σήμερα, όταν βρέθηκαν μπροστά στην απειλή του βασιλιά Ναβουγοδονόσορα, προσκυνήστε τους άλλους θεούς, αλλιώς θα σας ρίξω στην κάμινα του πυρός την καιωμένη εφταπλασίως. Και είπαν, εμείς πιστεύουμε ότι ο Κύριος ο Θεός μας είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από τη φωτιά τη δική σου, αλλά ακόμη πιστεύουμε ότι και αν θα μας ελευθερώσει, αυτός θα είναι για πάντα ο Κύριος μας και ο Θεός μας, γιατί έχει κάτι πολύ καλύτερο. Εάν δεν μας ελευθερώσει από την ελευθερία που μπορεί να μας προσφέρει μέσα από τις φωτιές, έχει καλές βουλές για σένα που τον εμπιστεύεται ο Θεός, που τον εμπιστεύεσαι το Θεό. Έχει καλές σκέψεις, έχει ωραίο σχέδιο, έχει αποφάσεις καλές. Μην τις χάσουμε, αδελφοί. Από μας εξαρτάται να περπατήσουμε την οδόν που σήμερα μας δίδαξε και να απολαύσουμε τα όμορφα σχέδια που ο Θεός έχει για μας, και από μας εξαρτάται να ολιγοπιστήσουμε και να απομακρυνθούμε από την εξήτησή μας στο Κύριο. Εγώ θα πω, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Ας το πούμε όλοι μαζί, αδελφοί. Να το πούμε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα. Όποιος είναι για βάφτισμα, να ετοιμάσει.